Αύριο στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η νέα γενική απεργία που εξήγηλαν ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ, εκφράζοντας τη ριζική τους αντίθεση στο κυβερνητικό σχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό. Στα Τρίκαλα έχουν προγραμματιστεί και αυτή τη φορά δύο απεργιακές συγκεντρώσεις από την πλευρά του εργατικού κέντρου και από το ΠΑΜΕ στην κεντρική πλατεία της πόλης. Στην απεργία συμμετέχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι και ως εκ τούτου δεν θα λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Θα απεργήσουν οι εργαζόμενοι σε ΟΤΑ και ΔΕΚΟ, οι καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ, οι δικηγόροι και οι γενόποι ΔΕΗ. Για αύριο 20 Μάη έχουμε σκοπό να νεκρώσουμε τους τόπους δουλειάς, τα εργοστάσια, τις υπηρεσίες, τα γραφεία, τα σχολεία, τα γιαπιά, κάθε τόπο δουλειάς, να είναι το μήνυμά μας πιο βροντερό και από αυτό της 5ης Μάη που ήταν μια απεργία που δεν είχε προηγούμενο. Ο κόσμος πρέπει να συμπαρασταθεί, να έρθει για να δώσουμε ένα βροντερό παρόν. Τώρα, εάν δεν έρθουν, εμείς αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό υπάρχει το εργατικό κέντρο, για να έρθουν να συμπαρασταθούν όλοι. Να σημειωθεί επίσης ότι κατά την αυριανή απεργία, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων του ΟΣΕ στις κινητοποιήσεις, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο τρένου από και προς τα Τρίκαλα.